συγκεντρώσουμε έναν σημαντικό αριθμό ειδών που σε συνεννόηση με τους πρόσφυγες έχουμε σε έναν κατάλογο, προκειμένου να αποσταλεί μια μεγάλη αποστολή με υλικά τέτοια που θα βοηθήσει και θα κάνει έστω και για λίγο καλύτερη τη ζωή τους εκεί. Αυτή τη στιγμή αυτή η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε μαζέψει περίπου στις 100 μεγάλες κούτες τέτοια αντικείμενα. Καλούμε τους συμπολίτες μας να συνδράμουν τη δραστηριότητα αυτή. Η κοινωνική αλληλεγγύη που αυτή τη στιγμή εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα και στο Δήμο μας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να λέω ότι αυτή τη στιγμή από όλες τις πλευρές συμπολιτών μας, ομάδων συμπολιτών μας, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, εκδηλώνεται ένα κύμα τέτοιο βοήθειας που πρέπει να δοθεί γενικά προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση προς τους πρόσφυγες. Τα είδη θα μαζεύονται στο περίπτερο που είναι στην κεντρική πλατεία, που είναι του κοινωνικού παντοπολίου, και στο κοινωνικό παντοπολίο. Καλούμε τους δημότες, λοιπόν, φέρνοντας αυτά τα είδη, να βοηθήσουμε. Επίσης, να ξέρουν οι δημότες ότι θα χρειαστούν μετά και κάποιοι να μας βοηθήσουν, διότι αυτά τα είδη δεν θα τα στείλουμε χήμα, θα τα κάνουμε πακέτα ηλικιακά για να τα στείλουμε στη Μυτιλήνη. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, η πληροφόρηση μου είναι από εσάς. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Το μόνο που γνωρίζω είναι πριν ακόμα δημιουργηθεί όλο το κύμα των προσφύγων, το έγγραφο που υπήρξε προς την περιφέρεια, που έλεγε ότι περίπου 120 άτομα θα φιλοξενηθούν σε δομές της ευρύτερης περιοχής, έτσι και στην οποία πρέπει να συμμετέχουν οι Δήμοι. Αυτό δεν περπάτησε, δεν είχα καμιά όχληση από τη μεριά της περιφέρειας και βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο.